και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές εδώ στο Λίμπερο σε θέματα ΕΠΟ, Super League κτλ. Είναι ο δημοσιογράφος ο Άρης Ασβεστάς, ο οποίος αναφέρθηκε κιόλας, αναφέρθηκε το όνομά του δηλαδή σήμερα από τον κύριο Μελισανίδη. Θα μιλήσουμε τώρα μαζί του γενικά για όλα αυτά τα φοβερά που συμβαίνουν. Έχει βέβαια και ρεπορτάζ ο Άρης στο contra.gr. Άρη, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Έχεις κάνα έτσι πρόχειρο τίτλο για να τον βάζαμε σε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδα, σε παιδί μου, έτσι δυνατό. Δική μας εφημερίδα. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Ή καμιά φωτογραφία. Στο μυαλό. Καμιά φωτογραφία. Ναι, ναι. Φωτογραφία λέει ότι έχει ο Ολυμπιακός τώρα, έβγαλε μια ανακοίνωση. Τη διάβασα όλες. Φωτογραφίες εγώ δεν έχω. Ούτε φωτογραφίζω κανέναν. Ό,τι έχω να πω το λέω ευθέως. Ναι, δηλαδή βάζαμε τίτλο, έπρεπε να βάλουμε και μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο. Μόνο γράμματα θα βάζαμε, ας πούμε. Για όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Θα βάζαμε μια. Την πυρηνική βόμβα που έπεσε στη Χειροσύμα. Αυτή τη φωτογραφία θα βάζαμε. Ναι. Γιατί μιλάμε για πόλεμο πλέον με πυρηνικά. Ναι, έτσι. Νομίζω, έτσι, ναι, έτσι ναι. Το βλέπεις εσύ που νιώθεις περισσότερο από όλους μας, ας πούμε, γιατί είσαι πιο κοντά σε αυτό το ρεπορτάζ, το επικίνδυνο ρεπορτάζ, ας πούμε, τελικά. Αυτό το ρεπορτάζ που κάνεις εσύ, Άρη, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύεται ότι τελικά είναι πιο επικίνδυνο από το ρεπορτάζ των ομάδων, που εγώ πίστευα ότι είναι πιο. Απορώ πως είχες τέτοια εντύπωση. Ναι, ρε παιδί, ξέρεις γιατί εντάξει, ΕΠΟ από παλιά, έτσι, μετά Super League. Ναι. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ αυτοί οι τύποι, παράγοντες και τα λοιπά, τη γουστάρουν τη δημοσιότητα, ρε παιδί μου, και δεν ήταν και πολύ της φασαρίας. Εντάξει, ήμασταν και εμείς που αποφασίζαμε, ας πούμε, εμείς οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, οπότε δεν είχαμε θέματα να γράψεις κάτι ή να μην γράψεις για αυτούς. Ναι, εντάξει. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη δική σου πεποίθηση, θεωρώ ότι πράγματι είναι το πιο επικίνδυνο ρεπορτάζ. Τώρα πλέον ναι, τα τελευταία χρόνια είναι φυσικά, ναι. Δεν συγκρίνεται. Είναι ότι ασχολείσαι και με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον υπόκοσμο, κινούνται σε πλαίσια, ας πούμε, τα οποία είναι πέραν του ποδοσφαίρου, πέραν του αθλητισμού, πέραν από οποιασδήποτε, ας πούμε, ευγενούς άμυλα σε σχέση με τον αθλητισμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στον υπόκοσμο, υπάρχουν κακοποιητικά στοιχεία, γι' αυτό δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό. Πριν μου πεις γιατί θέλω τη γνώμη σου για τις τελευταίες εξελίξεις, θέλω να μου πεις, επειδή αναφέρθηκε και το όνομά σου σήμερα από τον κ. Μελισανίδη, για το θέμα αυτό, τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκες, είχες καμιά εξέλιξη, έγινε κάτι παραπάνω, έγινε γνωστό κάτι, ας πούμε. Πιάσαν κανέναν, βρήκαν κάτι. Όχι, δεν υπήρξε παραμικρή εξέλιξη. Δεν έπιασαν κανέναν ποτέ. Δεν έγινε ποτέ τίποτα. Πριν πόσο καιρό είχε γίνει αυτό, Άρη, σε σένα? Αυτή η επίθεση έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2012. Πριν από δύο χρόνια, γεμάτα κιόλας, ναι. Δύο χρόνια. Mm. Πού ήσουν, θύμισε το μας αν θες λίγο. Στο σπίτι μου, εμένα στο σπίτι μου ήταν. Έφευγες από το σπίτι ή ερχόσουν ή πήγαινες μέσα. Γύρναγα, με περίμεναν εκεί. Σε περίμεναν τι? Με περίμεναν. Πώς ήταν, πώς είχε γίνει εκεί? Δύο ήταν. Με περίμεναν και με είχαν χτυπήσει με σιδερογροθιά. Σου είπαν κάτι πριν σε χτυπήσουν? Γεια σου Άρη μου πάνε, γεια σου Άρη. Α. Αυτό μου πάνε, γεια σου Άρη και με χτύπησαν. Είχα κάνει 7 ράματα στο πρόσωπο. Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε τώρα αυτά. Όχι, δεν υπάρχει άσυλο. Δεν είχαμε ζητήσει για εκείνο το θέμα, είχαμε ζητήσει μετά πολύ αργότερα, ας πούμε. Α, γεια σου Άρη ήταν, έτσι. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, ναι. Και τώρα έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν έχει βρεθεί τίποτα, έτσι. Όχι, τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Δεν είχε καμιά κάμερα εκεί στο σπίτι σου, ρε παιδί μου, και τώρα από τις κάμερες τους βρίσκουν όλους. Όχι, δεν είχε καμία κάμερα. Εντάξει, και να είχε, θα είχαν φροντίσει. Γιατί αφού ξέρανε τα δρομολόγια μου, ξέρανε το σπίτι μου, τα γνωρίζανε και από τι, αν κινδυνεύουν από κάτι. Οπότε θα το είχαν φροντίσει και αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα αφήσουν να φάσουν την τύχη τους, αυτοί που κάνουν επαγγελματικά αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Θέλω τη γνώμη σου για αυτά που γίνονται, μωρέ, τις τελευταίες ημέρες, και με τις αναβολές και με τις φασαρίες και με τις συνεντεύξεις τύπου και με τις ανακοινώσεις και με τους αθλητικούς δικαστές. Όλος αυτός ο χαμός που γίνεται, όλη αυτή η παράσταση που δίνεται, τέλος πάντων, θέλω να τη βάλεις σε μια σειρά μες στο μυαλό σου και να μας πεις τη γνώμη σου, αυτό που πιστεύεις εσύ. Εντάξει, κοίτα να δεις, σε μια σειρά δεν μπορούν να μπουν, γιατί πραγματικά, ειδικά τις 2 τελευταίες εβδομάδες, γίνεται πραγματικός χαμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαμός ο οποίος γινόταν έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν πολλές εισαγγελικές έρευνες σε εξέλιξη για πολλές θέματα, για την υπόθεση των στημένων αγώνων, για την υπόθεση της πιθανής ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο, για τις πλαστές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες που κατέθεταν οι ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ερευνά η δικαιοσύνη. Το τελευταίο ήταν να γίνει αυτή η επίθεση στον Χριστόφορο Ζωγράφο, τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ. Νομίζω ήταν ευκαιρία, ας πούμε, για
το κομμάτι εκείνο του ποδοσφαίρου το οποίο βάλεται από τις, και φύγεται από τις εισαγγελικές έρευνες, ναι, ήταν ευκαιρία να περάσει την αντεπίθεση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες τις έδωσε ο ίδιος ο Σαρής και ο ίδιος ο ζωγράφος, άλλωστε το έχουν παραδεχτεί αυτό. Λοιπόν, και έκανε την καταγγελία που έκανε. Παρενέβη ο εισαγγελέας και περιμένουμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και το πότε θα καλέσει τον Δημήτρη Μελισσανίδη και να δούμε τι θα γίνει με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος έχει καταγγελθεί από τους, από τον, και από τον ζωγράφο και από τον Σαρή και βεβαίως από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Παράλληλα με αυτό βεβαίως, αυτή η ιστορία, ο ξυλοδαρμός του Χριστόφορου Ζωγράφου, πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση, θα λέγαμε, μια σειρά εξελίξεων που είχαν να κάνουν με την Super League και την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας και για να δημιουργήσει έτσι έναν επικοινωνιακό θόρυβο, θα το χαρακτήριζα, αποφάσισε να αναστείλει όλα τα πρωταθλήματα, να αναβάλει όλα τα πρωταθλήματα. Και τώρα έχει μια, επίτρεψε μου Άρη, έχει βγάλει μια συμπληρωματική ανακοίνωση τώρα πριν από μερικά λεπτά, που διευκρινίζει και ποια πρωταθλήματα αναβάλλονται. Ναι, ναι. Ουσιαστικά όλα εκτός από τα, όλα τα τοπικά. Εκτός από τα τοπικά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, το εκμεταλλεύτηκε αυτό η ΕΠΟ, λοιπόν, τον ξυλοδαρμό του κυρίου Ζωγράφου, ζήτησε να καταδικαστεί από όλες τις πλευρές η επίθεση αυτή, αλλά και να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα και αποφάσισε να μην ορίζει διαιτητές επαόριστο. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, σε συνεργασία από ό,τι όπως αποδεικνύεται... Εχθές όμως το βράδυ, συγγνώμη σε διακόπτω, εχθές το βράδυ δεν είχε βγει μια αισιόδοξη πρόβλεψη ή αναφορά, τέλος πάντων, ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα του Σαββατοκύριακο. Δεν εωρούνταν αυτό χθες το βράδυ, Άρη? Ναι, βεβαίως, γιατί η ΕΠΟ πίεζε να σταλεί μια επιστολή, να βγει μια ανακοίνωση ουσιαστικά από τη Λίγκα, τύπου επιστολής προς την ΕΠΟ, η οποία θα είχε πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θεωρούσαμε ότι αφού το θέμα είναι μια επιστολή, είναι μια δήλωση ουσιαστικά της Λίγκας, ότι το θέμα θα λυθεί και σήμερα θα αποφασιστεί να γίνουν τα παιχνίδια κανονικά το Σαββατοκύριακο. Υπήρχαν ομάδες όμως, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η Ξάνθη και άλλες ομάδες, οι οποίες στείλωσαν τα πόδια και δεν το υπέγραφαν αυτό το έγγραφο. Και καλά έκαναν κατά την άποψή μου. Ναι. Γιατί είναι ένα αισχρό έγγραφο στην πραγματικότητα. Λοιπόν, με αυτό το έγγραφο απαιτούσε η ΕΠΟ ουσιαστικά από τις 18 ΠΑΕ να δεσμευτούν ότι θα σταματήσουν να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία και παράλληλα να καλέσουν τα ΜΜΕ να σταματήσουν να στοχοποιούν διαιτητές με την κριτική τους. Λοιπόν, και υπήρχαν ομάδες οι οποίες αρνήθηκαν και πολύ καλά έκαναν να υπογράψουν ένα τέτοιο έγγραφο. Ναι. Η ΕΠΟ στείλωσε τα πόδια, μέχρι τελευταία στιγμή είπε αν δεν δεσμευτείτε με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν πρόκειται να ορίσω διαιτητές, δεν πρόκειται να γίνουν τα μάτς. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί χθες ο αναπληρωτής πρόεδρος της Λίγκας, ο κύριος Οπίλης, και σήμερα να παραιτηθεί και ο πρόεδρος της Super League, ο κύριος Αγραφιώτης. Ναι. Ο οποίος θα θέσει την παραίτησή του σε έκτακτο δουσού που θα γίνει στη Super League τη Δευτέρα. Και τώρα τι γίνεται μετά από αυτές τις δύο τελευταίες εξελίξεις που ανέφερες, τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε? Τη Δευτέρα θα γίνει συμβούλιο στη Λίγκα, θα γίνει? Θα γίνει συμβούλιο στη Λίγκα. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί μένει και ακέφαλη η Super League. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει. Ποιος είναι, ο τρίτος στη σειρά, ποιος είναι, ο Μποροβιλός? Ο Μποροβίλος παλεύει χρόνια. Ναι. Super League, δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα τώρα. Ευκαιρία τώρα, τι. Λοιπόν. Θα τρίβει τα χέρια του, πιστεύω, την ώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μποροβίλος. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι και βέβαιος, να σου πούνε, για να είμαι ειλικρινής, αν θα ισχύσει και η παρέτηση του Τάκη Αγραφιώτη. Την πάρει πίσω, πίσω, λες, τη Δευτέρα. Να πει ο κύριος Αγραφιώτης ότι εγώ θέτω την παρέτησή μου στη διάθεσή σας και να πούν. Να πει η πλειοψηφία των ομάδων, γιατί ομόφωνα αποκλείεται να υποθεί αυτό, ότι όχι, σε στηρίζουμε, σε θέλουμε, μείνε. Λοιπόν, και στο τέλος να μείνει. Δίνεις και ένα 10% να γίνει αυτό? Μπορεί και παραπάνω. Παραπάνω, Μπορεί και παραπάνω. Θα δούμε, θα δείξει τη Δευτέρα. Τώρα εντάξει. Μεσολαβούν 4 μέρες μέχρι τότε, πολλά μπορούν να συμβούν. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είχαμε σήμερα και τη συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος αναφέρθηκε σε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις εισαγγελικές έρευνες στο ποδόσφαιρο ως απάντηση προς όσους τον κατηγορούν και τον συσχετίζουν με την υπόθεση Ζωγράφου. Και καταλαβαίνεις ότι μετά και τη συνέντευξη τύπου σήμερα του Μελισσανίδη ξεκινάει μια περίοδος στο ποδόσφαιρο. Την απάντηση του Ολυμπιακού τώρα περνάει σαν ξέρεις, είναι απάντηση από τους κύκλους του Ολυμπιακού, είναι επίσημη τοποθέτηση, δεν είναι ανακοίνωση. Ναι.
Το ότι διάβασα πριν λίγο πριν που είμαι στον αέρα, τέλος πάντων. Απαντώντας τον χαρακτηρίζει γελοτοπιό και τα λοιπά, απαντώντας στα όσα είπε πριν ο Μελισανίδης. Ξέρεις τι με προβληματίζει, Άρη, και το έλεγα πριν. Ότι αν ακούει ο κόσμος, ο κόσμος ο χαλασμένος που είναι, ο χαλασμένος στο μυαλό εννοώ, ο χουλιγκάνος δηλαδή, να μιλούν έτσι οι πρόεδροι, ας πούμε, αυτός, μετά από αυτόν, τι απέτηση να έχουμε εγώ και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι να συμπεριφερθεί. Πώς θα συμπεριφερθεί, ρε παιδί μου, στον δρόμο, στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο, οπουδήποτε. Τι να του πω εγώ αυτού τώρα. Εντάξει, κοίτα να δεις, δεν δικαιολογείται κανένας βέβαια. Δηλαδή, φυσικά και δεν δικαιολογείται. Το ότι έχουμε προέδρους ή ιδιοκτήτες ΠΑΕ, οι οποίοι έχουν μια φρασιολογία τέτοια, οι οποίοι εξαπολύουν φρακτικές υπευθύνσεις ο ένας τον άλλον, δεν δικαιολογείται αυτός με το χαλασμένο μυαλό, όπως είπες, να προβεί οποιαδήποτε πράξη. Που ούτως ή άλλως είναι, και προσπαθούμε αυτό να τον πετάξουμε έξω από το γήπεδο, ρε παιδί μου, γιατί φτάνει τόσα χρόνια ό,τι έχει κάνει. Αλλά τέλος πάντων, αυτούς τους παράγοντες έχουμε τώρα, τι να κάνουμε. Μακάρι να τους αλλάζαμε, να βρισκόταν ένας τρόπος να βρίσκαμε κάποιους άλλους να τοποθετήσουμε στις ομάδες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν γίνεται. Συνεπώς πρέπει να ασχολούμαστε με τους συγκεκριμένους. Ναι. Τι να κάνουμε. Μας. Μακάρι μια ωραία μέρα το ποδόσφαιρο να διοικείται από τους πρωταγωνιστές του, δηλαδή από ποδοσφαιριστές. Ας πούμε. Μάλιστα ο κύριος Μελισανίδης έκανε μια αναφορά σήμερα. Έκανε μια αναφορά στον Καραγκούνη. Ναι. Συγκεκριμένα. Για την Προεδρία της ΕΠΟ. Και ναι. Για να είμαι ειλικρινής, διάβασα και ένα ρεπορτάζ σε κάποιο site ότι τον βλέπει και ο ΠΑΟΚ με πολύ θετικό μάτι από το ενδεχόμενο. Ναι, αλλά μετά από δύο χρόνια τελειώνει η θητεία της διοίκησης της ΕΠΟ, είπε ο κύριος Σαρής προχθές. Ναι, μας καλά, το θύμισε. Εντάξει. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Οι θητείες έχουν να κάνουν, δεν είναι πάντα στάνταρ. Όντως, το 16 τελειώνει η θητεία, αλλά η κανονική θητεία. Τώρα μπορεί να παραιτηθεί ή μπορεί να απαιτηθεί να αποχωρήσει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Έλεγα χθες με αφορμή την ανακοίνωση αυτή που υπήρχε μια αντίδραση και σε αυτό που μοίρασε η Λίγκα, έτσι, για να συμφωνήσουν για να γίνουν τα παιχνίδια τέλος πάντων Σαββατοκύριακο, που δεν συμφώνησαν. Το κομμάτι της αναφοράς στα ΜΜΕ. Έτσι και στο στοχοποίηση, ξέρω, των διαιτών που λέει. Και ναι, ναι. Την τελευταία σειρά ουσιαστικά. Ναι. Σαφώς είναι ενοχλητικό, γιατί για μένα, αν και εγώ κατά κάποιο τρόπο, Άρη, συμφώνησα σε αυτό και χθες το έλεγα εδώ με τα παιδιά. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα μας λένε οι παράγοντες, μας λένε οι ΠΑΕ, ότι το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο δεν είναι οι κακές διαιτησίες, δεν είναι οι σφαγιαστικές διαιτησίες, δεν είναι η εικόνα των διαιτητών. Το πρόβλημα είναι, είμαστε εμείς που μιλάμε για αυτές. Αυτό είναι να σε τρελαίνει το θέμα, έτσι. Ναι. Είναι να τρελαίνεσαι. Ναι, τη μία είναι εμείς αυτό. Είμαστε το πρόβλημα που προβάλλουμε και κάνουμε κριτική σε μια κακή διαιτησία στο σπάθα που σφύριξε στην Τρίπολη. Ας πούμε. Ναι. Φταίμε εμείς που, ναι, το αναδεικνύουμε. Και ποιος το ορίζει. Και ο ίδιος σπάθας που έκανε τέτοια διαιτησία. Ναι, και ποιος ορίζει τη στοχοποίηση. Εγώ εκεί είχα μια ενστασούλα. Ότι, okay, θα γράψει ο Άρης ως Βεστάς, ας πούμε, ότι ο σπάθας έκανε αυτό, έκανε λάθος, δεν ήταν σε καλή μέρα. Όπως γράφουν και τους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά τις αποδόσεις μετά το παιχνίδι. Αυτό θα αποτελέσει στοχοποίηση όμως από τον Ασβεστά στο σπάθα, ή θα αποτελέσει μια απλή κριτική, ας πούμε. Ποιος θα το κρίνει αυτό. Εγώ αυτό εκεί είχα μια ενστασούλα. Θέλει να το κρίνει η Σούπερ Λίγκα. Να το κρίνει η Σούπερ Λίγκα. Ναι, με τη δική της ερμηνεία. Ναι. Όπως βέβαια θυμήθηκα σήμερα εγώ και το ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι για αυτή την απόφαση που έχει πάρθει τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω, από την Νόβα, με συμφωνία των ομάδων όμως, από συμβούλιο της Super League είχε προκύψει αυτή η συμφωνία, να μην σχολιάζουν τις αποφάσεις των διαιτών και των αμφισβητούμενων φάσεων αυτοί που περιγράφουν τα παιχνίδια στην Νόβα. Τρομερό είναι αυτό. Ναι. Είναι τρομερό. Δεν έχει αντιδράσει κανένας όμως, Άρη, τόσο καιρό. Ναι, είχαν συμφωνήσει να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να αντιδράσει ο κλάδος μας. Είδες καμιά αντίδραση εσύ αυτό το διάστημα? Υπήρχαν κάποιες ενέργειες από την πλευρά του. Τι ενέργειες? Τίποτα δεν έγινε. Οι ομάδες όμως, και αυτό, να αντιδράσει ο κλάδος μας, όπως λες, που εγώ δεν το είδα αυτό, αλλά και οι ομάδες γιατί είχαν συμφωνήσει. Οι ομάδες είχαν συμφωνήσει γιατί το ήθελαν οι ισχυροί. Yeah. Οι ομάδες που έχουν μαζί του. Οι ισχυροί. Και θυμάσαι ποια ήταν η αφορμή τότε? Εδώ πέρα πρέπει λιγάκι να ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος δεν του είναι εύκολο να ερμηνεύσει λίγο τα πράγματα. Απλά πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος ευνοείται από το να μην σχολιάζονται οι αμφισβητούμενες φάσεις. Ο ισχυρός.
Είναι αυτός ο οποίος παίρνει σφυρίγματα. Αυτός παίρνει σφυρίγματα, ναι. Έτσι, λοιπόν, τι άλλο να συζητήσουμε. Είτε είναι ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια με τις υπόλοιπες ομάδες ή με τις περισσότερες. Είτε είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, είναι άλλος δυνατός, ας πούμε, αυτή την περίοδο στη Super League, με τις μικρομεσαίες ομάδες λεγόμενες. Αυτό συμφέρει. Γι' αυτό είχα συμφωνήσει. Σε αυτό το θέμα. Που βλέπει, έλεγα πριν. Το έχουν περάσει και στη σύμβαση. Έμα ναι. Μα ήταν σε αποσυμβούλιο. Αυτό θυμήθηκα, σου λέω. Δηλαδή, χθες και που το συζητούσαμε, δεν έφαγα τη φλασιά. Σήμερα το πρωί, από το πουθενά, στο άσχετο. Και λέω, δηλαδή, που αναγκάζεται αυτό που περιγράφει, δηλαδή, ο Άρης Βεστάς, ο Γιώργος Ζαγόρας, που περιγράφουν τα παιχνίδια, ουσιαστικά σε φάσεις αρκετές να κάνουν τους χαζούς, να κάνουν τους βλάκες. Αυτό αναγκάζουν τα παιδιά να κάνουν. Έτσι. Και έλεγα ότι μετά βλέπει ο Χ, ο παδός, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού, τον Χ που τον ψήτη, τέλος πάντων, που μετέδωσε το παιχνίδι του Σαββάτου, τον βλέπει στον δρόμο και τον λέει: Καλά, ρε, δεν είδες τη φάση, γιατί δεν το είπες. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, Άρη, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Άρη Σβεστά.